Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και απόψε στον Καλά. Ο καλεσμένος μας σήμερα έρχεται από τη Ρώμη. Κυρίες και κύριοι, ο Στέφανος Σαρτίνη. Καλησπέρα. Καλώς όρισες. Από την Τσινετσιτά κατευθείαν στην, στον Καλά. Ναι. Κάναμε και ρήμα. Καλά είσαι, καλώς ναι, όρισες. Σε βάζει λίγο αμέσως φωνές σαν σκηνοθέτης. Εδώ είναι η θέση. Εδώ. Εδώ είναι. Εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φώτα είναι εδώ. Κατάλαβα, σου είπανε πριν. Εντάξει. Μου είπανε, αλλά εγώ ξέρεις, δεν είμαι καλή μαθήτρια. Εντάξει, τώρα μαθαίνουμε σιγά σιγά. Ωραία. Είσαι καλός δάσκαλος, μου φαίνεται όμως. Εντάξει, δεν ξέρω. Στο πανεπιστήμιο μια χαρά όλα. Ναι, τώρα κάνω. Είμαι δάσκαλος στην Τσιρτσιτά σε ένα πανεπιστήμιο για 2 μήνες για τηλεόραση. Σκηνοθεσία. Ναι, σκηνοθεσία τηλεόραση. Τέλεια. Σου εύχομαι να πας ναι, όλα καλά. Ναι. Να είσαι τόσο καλός καθηγητής όσο είσαι και σκηνοθέτης. Ευχαριστώ. Και θα ήθελα να πάμε μαζί να δούμε τι θέματα έχουμε απόψε στον Καλά. Ναι. Και αμέσως μετά θα καθίσουμε στον καναπέ. Να τα και λέμε. Θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, Στέφανο, έχεις λείψει πάρα πολύ από την ελληνική showbiz, από την τηλεόραση. Αρκετά, ένα χρόνο. Ένα χρόνο, μας ναι. Έχεις λείψει. Ναι, να ελπίζω να γυρνάω σύντομα. Έχω την εντύπωση ότι σ' αρέσει και η Ρώμη. Κάτι κάνεις εκεί αυτή την εποχή. Ναι. Ρώμη και Ιταλία, Μιλάνο, τρέχω λίγο από εδώ. Λίγο και από εκεί, δηλαδή πάνω κάτω, Ρώμη-Μιλάνο. Βόρεια-Νότια. Ακριβώς. Ναι. Με πολύ ένταση, δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί τώρα έχω κλείσει αυτό συμβόλαιο με το Rai φέτος και έκανε κάποια show που ήταν, δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ, έβαλα πολύ... Θα τα πούμε αργότερα για τα shows. Θα τα λέμε, εντάξει κυρία Μαρία. Γιατί έφυγες από την Ελλάδα, δεν περνούσες καλά. Εδώ είμαι, δηλαδή είμαι ήρθες εδώ. Για μας εδώ, για τον Καλά, γιατί έφυγες γενικώς. Γενικά είμαι και από εδώ και λίγο από εκεί. Τώρα, παράδειγμα, λόγω βλέπω σταμάτησαν λιγάκι τα show στην Ελλάδα. Η δουλειά μου είναι σκηνοθέτης για show, τότε πάω που υπάρχει αυτό δουλειά. Περισσότερο μου αρέσει το ζωντανό show. Έτσι... Σου πάει περισσότερο και εσένα. Είναι δηλαδή σαν... αυτό με κολλάει. Αυτό είναι το... Αυτό το που ξέρω, αν δεν ξέρω αν το κάνω καλά ή κακό, αλλά αυτό το ξέρω να το κάνω. Πάρα πολύ ωραία το κάνεις. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ καλά. Θα ήθελα να πάμε... Εμείς σας συναντήσαμε στη Ρώμη. Ναι. Και εκεί μας έκανες ένα σοου για τον Καλά. Θέλεις να πάμε να δούμε τι ακριβώς... Πολύ ευχάριστο γιατί αυτή η μέρα έχω ξυπνήσει πολύ νωρίς και ήταν μια μέρα και αρκετά κρύο. Ναι. Αλλά ελπίζω σε έχω φέρει να δείτε κάποια μέρη από Ρώμη. Τη δικιά σου Ρώμη. Αυτή εκεί, που εκεί, αγαπάς εκεί. Και περπατάς. Ναι. Και κάνεις τις βόλτες σου ναι. Και τρως. Και τρώω. Ναι, τρως. Ναι, και τρώω. Πάμε Ρώμη να δεις τι δούμε. Ωραία. Okay. Πόλη της καρδιάς σου, η Αθήνα ή η Ρώμη. Πολύ δύσκολη ερώτηση αυτή. Αλλά εγώ λέω μισό-μισό. Γιατί εντάξει, η Ιταλία είναι που έχω, είναι η πατρίδα μου. Αλλά πιστεύω η Ελλάδα είναι το μισό Στέφανο, το μισό πατρίδα. Γιατί μετά 10 χρόνια ήμουν εκεί, σίγουρο. Και το αγάπησα τόσο πολύ, σίγουρο μέσα στην φλέβε μου υπάρχει και λίγο ελληνικό... Αυτό που λέμε στην Ελλάδα, μια φάτσα, μια ράτσα. Una faccia, una razza. Già come vedi,
La dolce vita a Puine, Edo, Fontana di Trevi, Pu, Federico Fellini, Metonanica Eber, Quecane, Bagno, Messa in Fontana, e con i cani a ti, Omor Pitenia. Alla, tolo su cano policani turistico, la pene tena nomisma, la torricitete Messa in Fontana di Trevi, a fiato cane oli turistes, Ianeki e ti, Nagirisi Stiromi, ok? Toccano in masi, Ena, Dio, Trio. Questa notte che passa piano accanto a me, cerco di affrontarla, afferrarla. Ο Στέφανος Σαρτίνι ξέρει τα τουριστικά μέρη στην Ιταλία, αλλά ξέρει να ξεχωρίζει και τους Έλληνες. Ακούγονται οι Έλληνες όταν έρχονται στη Ρώμη? Από μακριά ακούει κάποιο φωνές, κάποιο παλαιό κουβέντα και έρχονται σιγά σιγά γεμάτοι από τσάντες, από γκούτσια και άρωμα και είναι... Και αναγνωρίζουν στη Ρώμη. Ναι. Είναι πολύ, πολύ ωραίο γιατί αρχίζουν κάποιο κουβέντα. Τι κάνει από εδώ, γιατί δεν γυρνάς, τι κάνει εδώ, πού μπορούμε να πάμε να φάμε. Και δίνω κάποιο οδηγές να πάνε σε ένα καλύτερο εστιατόριο που κάνουν καλό μακαρόνια. Σε τα quando è partita un inseguimento è. Μακαρόνια, συγγνώμη. Μακαρόνια. Μακαρό... Πώς θα κάνουν τα μακαρόνια στη Ρώμη? Ματριτσάνα. Ένα φιλί στη Μαρία. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελλάδα. Τζούκας Καζέλα, μάγος φοβερός. Quando ritorni in... Μαρία, chiamami che io vengo. Μαρία. Μόλις με φωνάξουν, έρχομαι και στον καλά, λέει ο Λούκας Κατζέλα. Οκ, τσάω. Μέσα στη Ρώμη υπάρχουν πολλοί Έλληνες και περπατάνε, αλήθεια, έχουν κάνει shopping, το έχουν αγοράσει και ίδιο τον κύριο Βαλεντίνο, δηλαδή για παραλίγο. Ναι. Και ακούει από μακριά φωνές σιγά σιγά. Έλα Γιώργο, από εδώ, πάμε από εδώ. Σου είπα από εκεί, πάμε. Εσένα από εκεί. Σε γνωρίζουν στη Ρώμη. Ναι. Στέφανο, ναι. Τώρα που είδαμε το μάγο. Ναι, Τζούκας. Ναι. Ναι, είναι φοβερό. Μας έφερε λίγο πίσω, δηλαδή στα σοου που κάνατε με τη Ρούλα, την Κορομιλά. Ναι. Καταπληκτικά σοου. Ναι. Πιστεύω εσύ... έχουμε δώσει αρκετά κέφι στον κόσμο. Και λάμψη. Ήταν θέμα χημίας η επιτυχία, η μεγάλη δικιά σου και της Ρούλας. Εγώ πιστεύω έχουμε δουλέψει και μέσα και με τον Αντένα και με τον Μέγα μετά με πολύ κέφι και πάντα με τον τρόπο ήταν ένα έτσι, ένα αλκημία, ένα κέφι, ένα ενεργία. Κάτι καινούριο για την Ελλάδα. Αλλά ήταν και πολύ σκληρό και πολύ δύσκολο στην αρχή. Και... Γιατί εντάξει. Σταμάτησε στην Ελλάδα το σοου, νομίζεις? Αυτό είναι ερώτηση που να κάνετε σε κάποιο άλλο. Εγώ προχωράω να κάνω αυτό τη δουλειά μου. Τι γνώμη σου θα μας πεις? Η γνώμη μου, γιατί δεν ξέρω, πιστεύω για κάποιο λάθος υπάρχει ότι πιστεύουν το σοου έχει πεθάνει, έτσι πως το λένε. Αλλά δεν νομίζω, Είναι το... και πολύ ακριβό τηλεόρα... όμως. Μπορεί να κάνουν οικονομία σε κάπου αλλού και να το δώσουν σε show. Δηλαδή δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Μήπως δεν πουλάει στην Ελλάδα το show? Γιατί δεν νομίζω, γιατί οι Έλληνες, reality πολλές. Οι Έλληνες έχουν, δηλαδή αρέσει πάρα πολύ πρώτα απ' όλα να βλέπουν ωραίες γυναίκες. Να βλέπουν ωραίοι άντρες. Μοιάζουνε σε αυτό με τους Ιταλούς, οι Έλληνες. Και μετά ωραίο τραγούδι, δηλαδή να ακούσουμε τραγούδι. Να έχουμε και ωραίο καλεσμένο. Δηλαδή πιστεύω... Σήμερα, ναι. Εάν θα ξαναέκανε σοου στην Ελλάδα, ναι. Με ποια γυναίκα παρουσιάστρια θα ήθελες να συνεργαστείς? Ακούγονται πολλά. Εγώ σκέφτηζα, ναι. Πριν να κάνω ένα άλλο σοου, αλλά με τον άντρα παρουσιαστή.
Κουράστηκα λίγο η περοζιαστρία. Κουράστηκες ή... Όχι, αστείο κάνω. Α. Ναι, εγώ σκέφτηζα ένα παράδειγμα, εμένα σε ένα... Αν μου είπες τώρα να κάνω ένα show, ένα μικρό show, κάποιες λίγες εκπομπές, το έκανα με τον Αντώνη Ρέμο. Μόνο του, χωρίς γυναίκες δίπλα. Παροζιαστή. Έχεις πικραθεί από τις Έλληνες. Συγγνώμη. Έχεις πικραθεί από τις Ελληνίδες παρουσιάστριες. Όχι, ναι. Αλλά... Όχι, όχι. Και με τον Ελληνίδα παρουσιάστρια που μπορεί να υπάρχουν καινούριες. Και γιατί όχι. Δηλαδή... Ο Αντώνης ο Ρέμος όμως μπορεί. Τώρα σκέφτηζε. Αν ναι. Το σκέφτηζα, πίστευα εγώ. Τον Αντώνη. Το Αντώνη που μπορεί να δίνει ένα βήμα που το σκέφτηζα εγώ και είναι τώρα που πουλάει πολύ και στην Ιταλία. Ότι ο τραγουδιστή, το αρτίστα. Είναι και παρουσιαστή, αλλά όχι σαν τρόπος είναι παρουσιαστή. Είναι η Άννα Βύση σαν... που είχε κάνει στον Αντένα ένα σοου παλιά. Ναι, εκεί ήταν κόντραμπο, μπράβο, τότε. Τότε με τη Ρούλα, δηλαδή, ναι, ναι. Ήταν απέναντι. Ναι, απέναντι. Για τη Ρούλα ποια είναι η γνώμη σου, μια και το αναφέραμε. Τι. Είναι η κορυφαία στάρ για σένα της τηλεόρασης. Δεν ξέρω. Νομίζω έχει δώσει πολλά στην ελληνική τηλεόραση και πιστεύω ότι τα περιμένει όλους τα περιμένουν σε άλλο επίπεδο, όχι το πρωινό. Νομίζω... Κάτι σε show πάλι. Ναι, μα πότε λέμε show, δηλαδή δεν λέμε show, βραδινή, χρειάζει ναι. Να είναι. Εγώ πιστεύω μια βραδινή εκπομπή, όχι πρωινή εκπομπή, που είναι άλλο ύφος που πιστεύω τώρα δεν άξιζε να το κάνεις. Πάει καλά όμως η Ρούλα τώρα στο πρωινό. Μπράβο. Μια χαρά. Δεν θα σε ρωτήσω αν ζηλεύεις που έχει παντρευτεί η Ρούλα, γιατί πολλά έχουν ακουστεί κατά καιρούς. Για τις σχέσεις. Γιατί λόγο σας... ζηλεύω. Εγώ δεν. Πρώτον την ζηλεύω. Περάσατε μια ποτέ. Μεγάλη αγάπη, ή όχι. Ναι. Εγώ σέβομαι όλα τα ιστορία που είχα και με μένα δεν μ' αρέσει τα ζήλια. Δεν έχω λόγο να ζηλεύω τίποτα. Εγώ βλέπω μόνο μπροστά και. Μ' αρέσει να είμαι έτσι καρούμενο στη ζωή μου, γιατί αύριο μάλλον δεν ξέρω. Ναι, μπορεί σωστό. Να γίνει κάτι κακό. Έτσι στην μιλάτε με τη Ρούλα τώρα. Όχι καθόλου, δεν υπάρχει λόγο. Αν σου ζητήσει δηλαδή να συνεργαστείτε σε κάποιο σοου. Επαγγελματικά, εγώ είμαι άνετο και ελεύθερο για να κάνω ό,τι νομίζω είναι καλό για μένα. Και αν είναι καλό ιδέα, εντάξει, δεν μπορούμε να λέμε έτσι τόσο εύκολα. Δηλαδή, εγώ μπορεί να είμαι καρούμενο να κάνουμε ένα καινούριο βήμα. Σε ελληνική τηλεόραση, αν υπάρχει ιδέα, αν υπάρχει όλα τα πράγματα που χρειάζονται να κάνει ένα καλό βήμα και για μένα και για Ρούλα και για τελετεατής και το σταθμός, αλλά το τρόπο είναι το αποτέλεσμα είναι να είναι καλό και οι από σπίτι βλέπουν κάτι που αξίζει να το βλέπουν. Να κάνει και νούμερα, γιατί άμα δεν κάνει νούμερα... Βεβαίως, είμαστε σε ένα commercial τηλεόραση που... Τα νούμερα έχουν ένα. Χρειάζονται να το βλέπουμε. Στην Ελλάδα, Στέφανο, σε βοήθησαν κάποιοι άνθρωποι. Οφείλεις κάποια πράγματα σε. Εγώ πιστεύω ότι έχω βοηθήσει εγώ πολλοί άνθρωποι. Και ήσουν αυτοί... δάσκαλος. Μα τώρα είμαι δάσκαλος. Όπως είσαι και τώρα. Θα τα πούμε αυτά. Θα τα πούμε. Λέω. Μπορεί να λέω. Έχουν μάθει πάρα πολύ. Δεν λέω από μένα, αλλά ποιος ήταν κοντά μου. Δηλαδή και από τότε ότι... Και σε αντέγραψαν κιόλας πάρα πολύ. Ή όχι. Με προσπάθεια. Προσπάθησαν. Αλλά εγώ πάντα αλλάζω. Τότε... Όταν μπήκε στο στούντιο, ναι. Ρώτησες για τον πίνακα που έχουμε ναι, μέσα στο στούντιο. Το θέλω στο σπίτι. Είναι πολύ ακριβώς. Θα θέλαμε πάρα πολύ να κάνω δόσεις. Όχι, όχι. Θέλαμε να στον χαρίσουμε, αλλά... Ναι. Δεν γίνεται. Ξέρετε, το πρόβλημα δεν κουράζει την βαλίτσα. Θα μπορούσαμε να το στείλουμε στη Ρώμη. Αυτό είναι το μακάρι. Okay. Αύριο το αλλά είναι πάρα πολύ ακριβώς και δυσβάστακτο το budget που λένε. Okay. Λοιπόν, θέλεις να δεις ποια κυρία φιλοτέχνησε τον πίνακα. Είναι Ελληνίδα. Να το δούμε. Είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα. Α, τότε ζωγράφος, να το δούμε. Ναι. Έτσι. Ταλαντούχα. Ναι. Και να μου κάνει ένα. Εντάξει, δεν έχω Ferrari, έχω ένα Fiat 500 μικρό. Να μου κάνει μια πίνακα τόσο εδώ για μένα. Εντάξει. Okay. Νομίζω ότι θα στο κάνει, γιατί αγαπάει πάρα πολύ τους Ιταλούς και μάλιστα έργα της κυρίας Βαλιράκη, γιατί για αυτή πρόκειται. Okay. Κυρία Βαλιράκη. Υπάρχουν και στην Ιταλία. Ναι. Στο Μουσείο της Φεράρι στην Ιταλία. Mm-hmm. Τότε στο Μαρανέλο. Μαρανέλο. Ακριβώς. Mm. Πάμε να το δούμε. Να πάμε, δεις πάμε. Τι πάμε. Ωραία έλα, κυρία που Βαλιράκη. Είναι. Πιετρομενέα. Αυτό έτρεξε πάρα Ιταλός. Πολύ. Ιταλός. Ναι, ναι.
Είναι ο πιο γρήγορος λευκός. Ο 100-200 στον κόσμο, έτσι. Ναι, ήταν νομίζω. Ήτανε. Κράτησε το ρεκόρ, παγκόσμιο ρεκόρ για πάρα πολύ χρόνια. Και φιλέλληνας. Αγαπάει την Ελλάδα όπως και εσύ. Ναι, όχι, λιγότερο. Ναι. Λιγότερο. Εσύ πιο πολύ. Μισός Έλληνας, μισός Ιταλός. Έτσι είπες τουλάχιστον. Ναι. Να ξαναγυρίσουμε λίγο στα σοου. Γυρνάμε. Ποια από τις Ελληνίδες παρουσιάστριες, θα σου πω εγώ μερικά ονόματα, για να σε διευκολύνω, θα μπορούσες να έχεις... Να φεύγω από αυτό το ερώτηση. Όχι. Ναι. Δεν λέω ερωτικά. Ναι, όχι. Σαν παρουσιάστρια, λέω. Παρουσιάστρια μπορεί να το πάρω από κάποια τραγουδίστρια. Όπως? Από, πιστεύω, η Άννα Βύση, που είναι... Έχει ταλέντο για πολλές πλευρές. Χορεύει καταπληκτικά. Η Βανδύ. Ναι. Και κάποια νέα. Κουμπέλα. Από Ελληνίδες που έχει συνεργαστεί, δηλαδή Κατερίνα Λάσπα. Ναι. Θα μπορούσε να κάνει σοου. Ποιο σοου. Σοου. Α, σοου. Προχωράμε. Μην πάει συνέχεια στο πονηρό, δηλαδή κοκκινίζω. Καθόλου πονηρό. Αυτό είναι... ρωτάω. Η ερώτηση δεν κατάλαβα. Αν μπορεί να κάνει σοου ή λάσπα. Αν την. Εσένα σου έλεγε σήμερα το Star, κύριε Σαρτίνη, θέλω να μου κάνετε ένα σοου. Ναι. Ποια παρουσιάστρια θα θέλατε να σας έχουμε στο σοου που θα στήσετε. Μα πιστεύω υπάρχουν και νέες. Όπως. Αλέκα Καμιλά, που είναι μια κούκλα, ας πούμε. Την ξέρεις? Δεν νομίζω. Τι δεν νομίζεις? Δεν νομίζω μπορεί να το κάνει. Δεν είναι έτσι γιατί είσαι μοντέλα, τώρα ξαφνικά είσαι και παρουσιάστρια. Αυτό δεν είναι αιχμή για μοντέλα. Όχι, δηλαδή υπάρχουν και βεβαίως και εμείς παίρνουμε οι παρουσιάστρια από που είναι και όμορφες. Τότε από μοντέλες. Αλλά υπάρχουν μοντέλες που έχουν ταλέντο και υπάρχουν μοντέλες που δεν έχουν. Έχεις συνεργαστεί με πόσες Ελληνίδες? Δεν τα έχω μετρήσει, δεν ξέρω. Τρεις, τέσσερις, πέντε. Από αυτές ποια ξεχώρισες? Συγνώμη, αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Πιστεύω από με πώς έχω δουλέψει, οι δύο που μου έχουν δηλαδή μείνει είναι η Ρούλα, οπωσδήποτε, για ταλέντο και ενεργεία και... Θέληση. Και επαγγελματισμό. Ναι, επαγγελματικό. Και η Μαρία είναι και μισό άνθρωπος τώρα, γιατί είναι... Μαρία Μπακοντίμου, γιατί είναι μισό άνθρωπο μαζί με τον Φώτη. Ναι. Είναι παρέα, το παίρνει πακέτο. Αυτοί οι δύο μπορούν να κάνουν σοου. Ναι. Ποιες εκπομπές νομίζω ότι λείπουν από την ελληνική τηλεόραση σε σχέση με την ξέρετε, Ιταλική. Ξέρετε, εγώ δεν μπορώ πια είναι στην ελληνική τηλεόραση. Είναι το τρόπο πώς βγαίνουν... Και αυτό ήρθε εδώ στην αυτή δικό σου εκπομπή. Το τρόπο που γίνονται η συζήτηση. Πάντα ακούμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Τι εννοείς. Ότι, δηλαδή, ακούμε ίδια ερώτηση και ίδια απάντηση. Δηλαδή, πώς πάει το θέατρο, πάρα πολύ καλά. Αν σε ρωτήσω όμως αγαπάω εγώ... πάρα πολύ τα καμαρίνια, περνάμε καλά, γιατί μετά αυτό φαίνεται στο σκηνή και είναι... Ωραία, και μόνο για περνάμε τη δουλειά. Καλά. Αλλά εμένα, αν περνάνε καλά πίσω στα καμαρίνια, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δηλαδή, θέλω να βλέπω τι περνάνε στο θέατρο μπροστά, όχι πίσω. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό? Τι να γίνει. Άλλη ερώτηση. Δηλαδή αυτό είναι εγώ λοιπόν τώρα δεν είμαι παρουσιάστρια. Ναι. Είμαι καλεσμένη και εσύ είσαι παρουσιαστής. Ναι. Ρώτησέ με. Περίμενε, το σκέφτομαι. Εγώ δεν είμαι παρουσιαστής, εγώ δίνω οδηγίες. Αλλά κάτι που είναι ιδιαίτερο. Όχι, να... μάθε μου, είσαι ένας δάσκαλος. Σίγουρο δεν σε ρωτάω πώς πάει, δηλαδή πώς, τι γίνεται στα καμαρίνια. Ναι. Δηλαδή αν αγαπάει το κύριο. Δηλαδή, αυτό το ρωτάμε. Αυτό λέω, δηλαδή αυτό το ρωτάτε. Ναι. Εμένα με κουράζει λιγάκι. Γιατί είναι ίδιο και τα ίδια ερώτηση, τα ακούω. 15-10 χρόνια είμαι εδώ. Πολλές Ελληνίδες αυτή τη στιγμή που σε βλέπουν στο Star θα αναρωτιούνται αν είσαι αυτή τη στιγμή ερωτευμένος. Γιατί για τις Ελληνίδες υπάρχει ο μύθος του Λατίνου εραστή που εσύ πάρα πολύ καλά τον έχεις μεταφέρει στην ελληνική showbiz. Διότι πόσα χρόνια έμεινες εδώ? Εδώ, 10. Ναι.
10 χρόνια. Πόσες γυναίκες σε είχαν ερωτευτεί, πόσες γυναίκες ερωτεύτηκες και με πόσο έχεις κάνει δεσμό. Έχουν ακουστεί κατά καιρούς διάφορα. Μα, δηλαδή όταν λέμε Στέφανο εννοούμε πάρα πολύ καλό σκηνοθέτη και αυτό πολύ γοητευτικό. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ σου λέω ότι λένε φίλες μου αυτή τη στιγμή. Καρδιοκατακτητής, ξέρεις τι θα πει. Φυσικά τι. Πολλές καρδιές. Καρδιοκατακτητής. Δεν το βλέπω αυτό. Δον Ζουάν. Όχι, τι όχι. Δεν είμαι. Δηλαδή, εγώ την ώρα που σε έβλεπα και μονομαχούσες εκεί έξω από το Κολοσσέο κλπ. Λέω πάλι για την καρδιά μιας γυναίκας που μονομαχεί ο Στέφανος. Γιατί σκοτώνω. Γιατί εδώ υπήρχαν πολλές μονομαχίες γινόταν. Είσαι ερωτευμένος αυτή την περίοδο. Ναι, είμαι. Ιταλίδα. 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 Διαφορά με τις Ελληνίδες. Αυτή είναι η δύσκολη ερώτηση. Είναι πιο πιστές. Δεν έχουν χρόνο για... Γυναίκα πώς τη θέλεις δηλαδή. Συγνώμη. Γυναίκα καριέρας ή γυναίκα σπίτι. Εμένα μου αρέσει η γυναίκα που είναι πρώτα απ' όλα σοβαρή και δίνει πολύ ενδιαφέρον στην οικογένεια, αλλά δεν είναι έτσι που δεν ξέρει τι κουνιέται, να είναι και έξυπνη. Σωστό. Έτσι πώς είναι, γιατί πιστεύω οι γυναίκες είναι πιο έξυπνες από άντρες. Ό,τι και να πούμε για γυναίκες και όλα αυτά, δεν σταματάει η κουβέντα. Τότε πάμε κάπου αλλού. Οπότε εσύ είσαι σκηνοθέτης και ξέρεις πόσο ακριβά μπορεί να μας τύχει σε αυτή η εκπομπή. Διότι εμείς πήγαμε πάλι στην. Εκτός από τη Ρώμη που πήγαμε και κάναμε τα γυρίσματα τα δικά σου, κάναμε και γύρισμα στην πόλη Μαρανέλο, την ξέρεις. Ναι, βεβαίως. Το Βασίλειο της Φεράρι, ακριβώς. Και τώρα έπαιζε μια ωραία ταινία, δύο εκπομπές, δύο επεισόδια για Φεράρι, το κύριο Φεράρι. Ναι. Στην Ιταλία. Στην Ιταλία. Ναι. Εμείς όμως έχουμε αποκλειστικά και για την Ιταλία είναι αποκλειστικότητα, γιατί έχουμε τον κύριο Ζαν Τοντ, ο οποίος είναι από τους μετόχους της Φεράρι και της Φόρμουλα 1. Μας μίλησε λοιπόν. Ακριβώς, ο αρχηγός. Αρχηγός, ναι. Δεν δίνει εύκολα συνεντεύξεις. Παγκόσμια αποκλειστικότητα. Μας τη ζητάει και η Ράι. Μόνο στην Γκάλα ή Γκαλά. Στον Γκαλά. Γκάλα, έτσι. Γκάλα. Okay, Γκάλα. Στον Γκαλά. Θα ήθελα να πάω να δούμε αυτή την πόλη, τη φοβερή, με τη Φεράρι και τον κύριο Τοντ και να θαυμάσουμε το τελευταίο μοντέλο που στοιχίζει 660.000 ευρώ. Σε δύο χρόνια. Δεν έχω. Παράδοση. Τέλειο. Καβαλίνο ραμπάντε, αυτό το αλογάκι. Πολύ ωραίο. Πολύ. 550 Φεράρι σε όλο τον κόσμο. Ωραίο, Καταπληκτικό αυτοκίνητο. Εμένα μου αρέσει και η παλιά η Φεράρι. Παλιά. Ένα πρώτο που είδαμε στο μουσείο εδώ. Ναι. Στο... Το καλό ήταν το Φεράρι, το Ντίνο Φεράρι που ήταν αφιερωμένο δεν στο... Δεν τα ξέρω καλά γιατί... Από το γιο που πέθανε. Α, μάλιστα. Αυτό είναι ωραίο αυτοκίνητο και ωραίο μήνυμα. Οι γυναίκες εντυπωσιάζονται από τα ακριβά αυτοκίνητα, Στέφανο. Τώρα που βλέπαμε τη φοβερή Φεράρι. Πιστεύω έχει περάσει λιγάκι αυτό, αλλά πάντα έχει ένα κάνει κόλπο. Ναι, ένα ακριβό αυτοκίνητο. Κάνει κόλπο, ναι. Και στην Ιταλία οι γυναίκες έτσι κοιτάνε. Ναι, γυναίκα είναι γυναίκα. Παντού. Worldwide. Παντού. Ναι, ναι. Παγκόσμια. Μου είπες ότι είσαι ερωτευμένος προηγουμένως. Ναι, ναι. Αγαπάς. Αν είσαι ερωτευμένο, αγαπάει, ναι. Δεν φαντάζομαι, δεν φαντάζομαι να παντρευτείς καμιά Ιταλίδα και να ξεχάσουμε. Όχι, όχι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Δηλαδή... Τα reality πουλάνε στην Τα Ιταλία. Τα reality παίζει ακόμα Big Brother. Όχι, παίζει. Άρχιζε τώρα το Big Brother 3. Και έχει ενδιαφέρον, ναι. Αλλά ξέρει τι, δεν πάει καλά, δηλαδή. Πάει. Όχι, το κόσμο δεν το βλέπει δεν τόσο το βλέπει. Πολύ. Αλλά ξέρετε, δεν ήταν. Σένα αρέσουν, Στέφανο, τα reality. Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα. Μπορώ να βλέπω αν είναι και κάποιο μέσα έτσι αστείο, ένα τύπος έτσι αστείο. Αλλά δεν νομίζω περισσότερο από 5 λεπτά. Ο φίλος, ο μάγος, ξέρεις, να εξαφανίζει. Τζούκας είναι φοβερό. Μόλις είναι η αποχώρηση. Τζούκας, ήθελα να κάνω πάντα με τον Τζούκας Καζέλα κάτι που πάντα μου έχουν απαγορέψει εδώ στην Ελλάδα. Γιατί? Δηλαδή, να κάνουμε. Και τώρα το έχει κάνει και η Ράι πριν δύο εβδομάδες. Ναι. Να κάνουμε μια μεγάλη τρύπα στο κόμμα. Και όποιον δεν μας αρέσει. Δύο-τρεις μέτρα. Να περίμενε, άκου. Δηλαδή. Γιατί το έβλεπα με το μάτι, δεν το πίστευα. Ναι. Και Τζούγας πάει κάτω, να κάτσει εκεί. Και μετά βάζουν 3,3
μέτρα ακόμα γεμάτο και μένει κάτω εκεί μισή ώρα. Μισή ώρα. Εκεί δηλαδή, να βάζουμε όσους μας τυραννούν. Εκεί πρέπει να βάζουμε όσους μας τυραννούν, νομίζω. Όχι. Όχι. Δεν υπάρχει κακό τρόπο. Πάντα όχι, το καλό. Πλάκα κάνει. Πλάκα. Αλλά δηλαδή ήταν φοβερό ότι ήταν κάτω από 3 μέτρα ακόμα μισή ώρα. Και ήταν φοβερό. Ναι. Αλλά πάντα εδώ στην Ελλάδα μου έχουν πάντα απαγορεύσει. Να η πίκρα που ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Αν σου έχει μείνει κάτι πίκρα στην Ελλάδα, από την Ελλάδα. Όχι, αν, έχεις, αν σε έχουμε στεναχωρήσει εμείς οι Έλληνες. Όχι, όχι. Καλά πέρασες. Εγώ περνάω καλά και αυτό μου δείχνει και το κόσμο και δίνω εγώ ότι ακόμα τώρα γελάω και είμαι καρούμενο. Δηλαδή, ναι. Τώρα που περπατάς στον δρόμο, ναι. Σε γνωρίζουν εδώ στην Ελλάδα. Σου μιλάνε, σου ναι, λένε ναι, ναι. Τι έγινε. Ναι, δηλαδή πού είσαι ρε. Ναι. Δεν μπορώ να λέω ρε. Λέγε ό,τι θέλεις. Ναι, πού είσαι, αλλά. Η επόμενη ερώτηση ναι. Ποια είναι. Λέσαι, τι ετοιμάζει τώρα. Είδες λέω, λοιπόν. Ναι, 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 ναι. Πάντα. Αυτό πάντα από στην αρχή. Θυμάμαι πότε πήγα πολλές φορές το πλοίο να πάω στην Ιταλία. Πάντα. Έλληνες μέσα. Ναι. Ναι, και λέω τι ετοιμάζει αυτό. Θέλω να βλέπουν κορεύτρια, ξέρετε. Κατάλαβα. Οι άντρες. Βέβαια. Και οι γυναίκες. Και οι γυναίκες. Οι γυναίκες όλες. Ναι, πάντα. Πάντα πότε είναι κάτι όμορφο, δηλαδή, το βλέπει. Δηλαδή, σοου θα ετοίμαζες πάλι στην ελληνική τηλεόραση. Ναι, ναι. Επειδή ναι. Ξέρω ότι σου αρέσουν οι ωραίες γυναίκες, τη Δωροθέα Μερκούρη την ξέρεις. Λοιπόν, έχουμε και όνειρο, τη Δωροθέα όνειρο, Μερκούρη, είναι. Η οποία είναι μισή Ελληνίδα και μισή Ιταλίδα. Ναι. Το ξέρεις. Το ξέρω όλα. Αλλά αυτή δεν ξέρει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά είναι παντρεμένη κι αυτή. Εντάξει. Και έχει και ένα παιδάκι. Με Ολλανδό σύζυγο στην Αμερική. Εμείς όμως τη συναντήσαμε εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Ήρθε γιατί γυρίζει μία ταινία με το Περάκι. Είδα το τρέιλεράκι. Γύρισε την ταινία. Ναι. Καταπληκτική κούκλα. Συμφωνώ. Συμφωνείς. Αυτό έλειπε. Εμείς σου έχουμε πάντα ωραίες γυναίκες εδώ. Για να βλέπεις. Θέλεις να τη δούμε. Πάμε γρήγορα. Και ένα μπράβο στη μαμά και τον μπαμπά. Και η μαμά πολύ κούκλα ναι. Και ο μπαμπάς Ιταλός. Και μια αδερφή. Αυτό δεν το ήξερα. Ξέρω εγώ. Όλα τα ξέρεις. Έτσι, χρειάζεται να ξέρω τι συμβαίνει γύρω γύρω. Όταν θα γίνει superstar στο Hollywood, θα τσακώνονται οι Ιταλοί με τους Έλληνες που ανήκει. Ποιο? Ποια είναι η Δωροθέα. Η μισή είναι Ιταλίδα, η μισή Ελληνίδα. Ναι, σκέψου να γίνει. Να κερδίζει δύο Oscar και ναι. Το κάνει. Θα το χωρίς στη μέση το ένα, ε. Στέφανο, συνήθως, μάλλον οι Ιταλοί και οι Ιταλίδες ναι. Θεωρούνται νούμερο ένα στον ντύσιμο. Ναι. Έτσι δεν είναι, είναι ναι, πιο σηκάτος λαός. Ναι, το Made in Italy είναι, πιστεύω, καλό. Δηλαδή, τουλάχιστον σε κάποια πράγματα που είναι η μόδα. Στα έπιπλα παντού, εγώ πιστεύω. Ναι. Οι Γάλλοι, και οι Γάλλοι κρατούσαν κάποια στιγμή ναι, αλλά λέω, δεν είναι άσχετο πάντα αυτό. Όχι. Δηλαδή, πίσω από αυτό υπάρχει τεχνολογία, υπάρχει σχολείο, υπάρχει... πώς το εργοστάσιο με τεχνολογία, δεν είναι άσχετο. Όχι, δεν είναι, βέβαια. Αλλά και ως λαός έχετε μια κουλτούρα και μια αισθητική πάρα πολύ ανεπτυγμένη, θα έλεγα. Το είπες εσύ, εγώ δεν κατάλαβα τι είπες, αλλά εντάξει. Δεν κατάλαβες, τι είπα, δεν πειράζει. Να σου πω, ψωνίζεις εσύ με τα μανίας. Σ' αρέσει να ψωνίζεις. Εντάξει, κανονικό. Δηλαδή, δεν πιο πολύ προτείνω μια η κοπέλα μου να πάει να αγοράσει και δεν μ' αρέσει το και shopping. Και να τα πληρώνεις εσύ. Για ποιος μένα, λέω. Α, για σένα. Λέω να πάει αυτή, να παίρνει στα όλα. Στα μαγαζιά. Ναι, και εγώ τα βάζω μόνο. Το ίδιο κάνει και ο άντρας μου. Το πιστεύεις. Κράτη, το ίδιο ακριβώς. Έχει εμπιστοσύνη. Γιατί λίγα και βαριέμαι να πάω στην μαγαζιά. Αλλά κάποιες φορές θέλω να κάνω το καλό. Αλλά το δεύτερο μαγαζί, δηλαδή βετρίνα, ναι. Ήθελε να κόβω φλέβες. Δηλαδή, ναι. Σταματάς, πίνεις δύο εσπρέσο. Ναι, και λέω πω, είναι πολύ αργά. Πρέπει, έχω ένα ραντεβού, συνέχισε μόνη σου. Σ' αρέσει το σπορ ή το πιο κλασικό ντύσιμο? Το κλασικό. Το κλασικό. Το κλασικό. Αλλά μου αρέσει παράδειγμα, δηλαδή παράλληλα πώς είναι, το πρωινό μου αρέσει σπορτ. Σπορ λοιπόν, σπορ θα δούμε. Σπορτ. Σπορντίσιμο. Ναι. Και εγώ κάνω πολύ σπορτ. Ναι. Βόλεϊ. Βάλαμε τα αθλητικά μας, πήγαμε στο Μιλάνο και ενημερωθήκαμε αποκλειστικά για την καινούργια κολεξιόν της Φύλλα.
Να, φύλλα. Ναι. Ναι. Θέλεις να το δούμε? Να το δούμε. Για πάμε. Ναι. Και βλέπεις, έχεις φίλους Έλληνες αρκετούς, ναι, φαντάζομαι πως ναι. Αρκετά, αρκετά, ναι. Μ' αρέσει να αμέσως να πάω σε κάποιο, μαθαίνω ποιος είναι το εστιατόριο και το καινούριο. Ωραία. Μιλάμε χειμώνα. Καλοκαίρι μ' αρέσει να πάω να κάνω μπάνιο. Σε νησιά. Ναι. Σ' αρέσει η ελληνική κουζίνα? Ναι, αρκετά. Εγώ, ας πούμε, μ' αρέσει πολύ η Ιταλική και σε έβλεπα να τρως μακαρονάδες, ναι, στο βίντεο. Ναι. Και λέω, Χριστέ μου, να πάω στη Ρώμη. Αφού, ναι, ήθελα να σε πάρω, σου πω, φέρω μια μακαρονάδα. Ναι, κάτι. Μια φορά να έρθεις, να πάμε βόλτες και να σου δείχνω το που μπορεί να τρώει κάτι πολύ καλό. Πολύ ευχαρίστω. Ναι. Ο κολλητός φίλος στην Ελλάδα ποιο είναι? Ένα Λεωνίδα. Γνωστός, όχι. Δεν είναι από το χώρο δηλαδή της τηλεόρασης. Όχι, όχι, αλλά είναι ένα καλό παιδί. Και έχετε τηλεφωνιέστε, μαθαίνεις νέα, γιατί είσαι ενημερωμένος. Όχι συνέχεια, αλλά πότε να έρθει εδώ. Μπουζούκια ένα... πας. Όχι πολύ. Όχι, όχι πολύ. Όχι. Μόνο εστιατόρια? Όχι, στην Ελλάδα. Σινεμά, εστιατόριο και... Βολτίτσες έτσι. Ναι, έτσι, σε... κανονικά. Τι μπορεί να πάω να βλέπω και κάποια μπουζούκια, αλλά δεν πάω να βλέπω... δεν πάω, συγγνώμη, κάθε βράδυ. Κάθε φορά, ναι, κάθε βράδυ. Αν κάτι με ενδιαφέρει, ναι, αν έχει κάτι ένα... Ξέρω, υπάρχει ένα show, να δω εκεί κάτι... Εκεί στο show εσύ, στο show. Θέλω στο να show. Ξέρω, αλλά να βλέπω πιο πολύ. Καλά κάνεις. Mm-hmm. Για τη δουλειά σου ειδικά χρειάζεται. Ναι, χρειάζεται να πάντα να είμαστε... Να παίρνεις να ιδέες. Ξέρουμε... Ναι, ιδέες το παίρνω, τα έχω και μόνοι μου. Δεν, ναι, τα παίρνω από κάπου... Να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Να κάνουμε. Και θα τα πούμε σε λίγο. Οκ, okay, σε πόσο? Πολύ λίγο. Okay. Να σε ευχαριστήσω που ήρθες στην Ελλάδα, στον Καλά. Κυρία Μαρία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά. Θα ξαναέρθεις μόνιμα. Ελπίζω, ναι, αν μου κάνει και δώρο το Φεράρι, γιατί όχι. Δεν το σκέφτεσαι λίγο. Δεν το σκέφτεσαι λίγο για Ελλάδα. Πάντα το σκέφτεσαι. Είναι στα καρδιά μου και γι' αυτό σέβομαι το ελληνικό λαό, γιατί... Γιατί σε αγαπάει. Και εγώ το αγαπάω. Σε αγαπάει πάρα πολύ. Να σου θυμίσουμε λίγο Βενετία. Ναι, να το δούμε. Ναι, καλές απόκριες, τελειώσανε βέβαια τελευταία Κυριακή, ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάλι. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Που ήσουν μαζί μας. Ευχαριστώ. Και εμείς την άλλη Κυριακή πάλι εδώ στον Καλά. Καλή σας νύχτα.